ταξίδεψε στην παλιά μου ζωή, αυτή στην Κίνα. Ήρθαν ενθουσιασμένοι να με προεπαντήσουν. Ήμουν πολύ διστακτική και δύσπιστη. Μέχρι στιγμής δεν είχα συναντήσει ανθρώπους που να μου φέρονταν καλά. Όλοι άρχισαν να χορεύουν. Ένα ηλεκτρονικό χορό. Να απολαμβάνω τους χορούς. Ήρθαν δύο ψαράδες και με άρπαξαν. Και άρχισαν να με περνάνε από όλα τα μέλη της φυλής. Όλοι οι κάτοικοι του πρωτόγονου χωριού με προσκυνούσαν και άπλωναν τα χέρια τους να μ' αγγίξουν. Άρχισαν μάλιστα να μου βγάζουν ο καθένας και από ένα φτερό γιαγούρι. Την ιδέα ότι θα με ξεπουπούλιασαν τελείως πανικοβλήθηκα και προσπάθησα να φύγω. Όλοι τότε έσκυψαν στο έδαφος και με άφησαν ευλαβικά να περπατάω όπου ήθελα. Σε λίγη ώρα... Ο αρχηγός της φυλής μου κρέμασε ένα φυλαχτό στο λαιμό. Και έπειτα ακολούθησαν και άλλοι. Οι κάτοικοι του χωριού μου πρόσφεραν τα πρώτα ψάρια που έπιασα. Ψωμί. Και νερό. Έπεσε με βουλιμία στο φαγητό. Ήταν η πρώτη φορά, έπειτα από χρόνια, που πότισα γη, χώμα και όχι νερό. Η πρώτη φορά που είχα τόσο φαγητό. Κάθε μέρα οι ηθαγενείς με καλημέριζαν. Με χάιδευαν. Όσο μου είχε λείψει, μακάρι να έμενα για πάντα εδώ.
είναι. 15 χρόνια ταξιδιώτησα, επιτέλους, έφτασα στον αρχικό προορισμό, στην Αγγλία. Αλλά και εκεί ένιωθα φυλακισμένη. Είδατε, μου άρεσε η ελευθερία μου. Πού θα καταλήξω τελικά? Δεν θα σας πω, γιατί δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά η διαδρομή. Δεν θα σας πω αν βρήκα τα παπάκια μου. Δεν θα σας πω αν ανταμώσαμε ξανά με τον αγαπημένο μου κύριο Χου. Θα σας πω όμως το μυστικό μου, που δεν είναι άλλο από την αγάπη, που μας δίνει θάρρος και μας ταξιδεύει, πάντα εκεί που ονειρευόμαστε. Είτε στην πραγματικότητα, είτε στη φαντασία μας. Γιατί η αγάπη δεν έχει σύνορα και πατρίδα. Η αγάπη είναι παντού. Και να θυμάστε. Thank you.